Ρε Καλαματιά, ναι, να σας κάνω μια ερώτηση που την κάνουμε σε όλους τους διοικητές του ΙΚΑ, μόλις τους βγάζουμε πάντα. Έχει λεφτά το ταμείο. Παρακαλώ. Έχει λεφτά το ταμείο. Δηλαδή να πληρώσει αυτή τη σύνταξη, την άλλη σύνταξη. Οφείλει να έχει. Οφείλει να έχει το ταμείο. Εμείς είμαστε εδώ όχι απλά για να διαχειριστούμε, αλλά να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και τα πράγματα. Ναι, δώστε μας μια εικόνα τι γίνεται τώρα και θα δούμε πώς θα το βελτιώσετε. Mm-hmm. Ναι, λέω λοιπόν ως διοικητής ότι εγγυούμαστε και εμείς προσωπικά ότι πράγματι οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις παροχές τους και για το μέλλον. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε και προσπαθούμε με συνέπεια και εργατικότητα να ανταπεξέλθουμε. Οπότε εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε. Ναι. Γιατί παλιά υπήρχε το, ξέρετε ότι πριν από πέρσι, πρόπερσι, ας πούμε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει ήταν. Οχ, έχουμε, εντάξει, παιδιά, τα βρήκαμε κτλ. Τώρα είναι ίσως λίγο πιο βελτιωμένα τα πράγματα, πιο οργανωμένα. Κοιτάξτε, οι παθογένειες και τα προβλήματα που κληρονομήσαμε από το παρελθόν είναι αρκετά και σε διαχειριστικό επίπεδο και σε οικονομικό. Προσπαθούμε όμως να τα καταφέρουμε, όπως κάθε μήνα λέτε κι εσείς. Δεν κάνουμε προς το παρόν μακροπρόθεσμες προβλέψεις, αλλά κοιτάζουμε μήνα με το μήνα να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας ενάντια των ασφαλισμένων και τα καταφέρνουμε. Παρά τις δυσκολίες οικονομικές. Έχουν πάντως καθυστερεί απονομή συντάξεων, μας λένε, και μιλούν για 145.000 συντάξεις που καθυστερούν, 80.000 κύριες και 65.000 επικουρικές. Εκεί τι κάνετε? Ξέρουμε ότι υπάρχουν καταστήματα που δίνουν μέσα σε 5-6 μήνες, μπορεί να απονείμουν και σύνταξη όπως τη Δάφνη. Υπάρχουν και άλλα όμως που κάνουν και 2 και 2,5 χρόνια, κύριε Ριτζό. Ναι, ναι, είναι ένα φαινόμενο η καθυστέρηση που και με βάση τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις και την αργοπορία της έκδοσης των εγκυκλίων, πλέον παρατηρείται ευρέως στα υποκαταστήματα. Ένα χρόνο, ας πούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το περιφερειακό υποκατάστημα στην Νικηφόρου που βγάζει σύνταξη σε 14 με 18 μήνες ανάλογα με την περίπτωση. Υπάρχουν όμως και υποκαταστήματα όπως το ΙΚΑ Αλεξάνδρας, ο νέος διοικητής, και συγχαρητήρια και για την ανάληψη της θέσης και κάθε ευχή μαζί σας. Όπως το ΙΚΑ Αλεξάνδρας που κάνουν 2,5 με 3 χρόνια. Ναι, τι λέτε εσείς, κύριε διοικητά, φτιάνει αυτό? Ναι, κοιτάξτε, η απονομή της καθυστέρησης των συντάξεων υφίσταται, υπάρχει από καιρό τώρα. Βασική αιτία γι' αυτό είναι η έλλειψη προσωπικού. Γνωρίζετε ότι έχει αποχωρήσει μεγάλος αριθμός υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει αναπληρωθεί. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να προσλάβουμε προσωπικό εξειδικευμένο. Βέβαια, βασικότερη αιτία για την καθυστέρηση της απονομής των συντάξεων είναι η έλλειψη ψηφιοποίησης τη συνολική ασφαλιστική εικόνα των ασφαλισμένων. Ιδιαίτερα για το διοχρονικό διάστημα πριν το 2001, υπάρχουν ακόμα οι καρτέλες των ενσύμων με τα επικολούμενα ένσημα και σύντομα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ανακεφαλαιοποιήσουμε αυτή την ασφαλιστική εικόνα, τη συνολική ασφαλιστική εικόνα, και μέσω της διασύνδεσης μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων, όλων των ασφαλιστικών ταμείων, της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, να μπορέσουμε να απονέμουμε τη συντάξη σε πολύ πιο σύντομο χρόνο. Πράγματι, μερικά υποκαταστήματα δίνουν συντάξεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 2-3 μήνες. Περιφερειακά κυρίως επαρχίας και περιφερειακά υποκαταστήματα. Εδώ στην Αθήνα, λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων, καθυστερούν αρκετά οι συντάξεις και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτό το φαινόμενο. Μέσω κυρίως ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής εικόνας και τη διασύνδεση ηλεκτρονική μεταξύ των ταμείων για την αντιμετώπιση της διαδοχής. Το καλό είναι, οφείλουμε να το πούμε, ότι τουλάχιστον είχε εξαλειφθεί το φαινόμενο να μπαίνουν, να πηγαίνει ο άλλος και επειδή έχει μέσο να μπαίνει μπροστά από τον άλλον που δεν έχει μέσο. Αυτό έχει εξαφανιστεί στο έργο. Πλέον έχει εξαλειφθεί. Το καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν το επιτρέπουμε αυτό το πράγμα. Θεωρούμε ότι αυτό εντείνει την ανισότητα. Εμείς θέλουμε την ισότητα μεταξύ των ασφαλισμένων και των πολιτών. Έχουμε δώσει εντολές συγκεκριμένες να είναι ενιαία αντιμετώπιση με το πρωτόκολλο και την απονομή της σύνταξης. Βέβαια, όταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, υπάρχει νόμιμη διαδικασία της αιτήσεως επισπεύσεως. Αν κάποιος δηλαδή έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, μπορεί να καταθέσει αίτηση επίσπευσης και αναλόγως θα κρίνει ο διευθυντής ή διευθύντρια του καταστήματος αν υπάρχουν αποχρόντες λόγοι. Μάλιστα. Για να λάβει την προσωρινή του σύνταξη ή την κύρια σύνταξη. Ο κόσμος παίρνει προσωρινή σύνταξη, κύριε διοικητά, ή φοβάται? Γιατί πολλοί κόσμος και κυρίως οι άνθρωποι που είναι. Καταρχήν, τι δίνει το ΙΚΑ την προσωρινή σύνταξη? Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε διοικητά. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε διοικητά. Κανονικά τις προσωρινές.
Υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τις προσωρινές μετά την ψήφιση του 43-36 του 2015, όπου πολλά υποκαταστήματα μείοντας ενήμερα σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού και σε σχέση με το τι ακριβώς θα υπολογίζουν για το χρόνο ασφάλισης από 1η-1η του 2011 και έπειτα, δεν χορηγούν τις προσωρινές, αναμένοντας είτε οδηγίες είτε τις χορηγούν σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ναι, κύριε Ρίζο, όπως είπατε και εσείς, αναμένουμε σύντομα, μπορεί και εντός της ημέρας ή αύριο, οδηγίες σχετικές με το νόμο 43-36 από το Υπουργείο. Και σύντομα θα είμαστε σε θέση να χορηγούμε και τις οριστικές συντάξεις, τουλάχιστον μέχρι, όσες αιτήσεις υπάρχουν μέχρι 30 Οκτώβου του 2015. Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού. Ακριβώς. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι με τις οδηγίες που θα υπάρξουν από το Υπουργείο να χορηγούμε άμεσα και τις οριστικές και τις προσωρινές συντάξεις. Πάντως το πρόβλημα που επεσήμανε ο κύριος Ζήσος υπάρχει από το Σεπτέμβρη και μετά, κύριε Διοικητά, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει. Έτσι, υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, να το πω. Όχι, είναι θέμα ερμηνείας και οδηγιών από το Υπουργείο. Εσείς περιμένετε τώρα από το Υπουργείο το κάποια. Θα έλεγα η μικρή καθυστέρηση. Περιμένετε εγκύκλιο από το Υπουργείο ή κάποιες άλλες διευκρινήσεις? Εγκύκλιο και οδηγίες. Συγγνώμη, μιλάμε για τη σύνταξη που έπαιρνε με τη σύνταξη, αλλά σου λέγει από κάτω επιφυλασσόμεθα για την περίπτωση που. Ακριβώς. Αυτό έτσι. Έτσι, έχουν μιλάμε για αυτές τις οριστικές αποφάσεις. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Να διευκρινίσω εδώ. Να διευκρινίσω ότι πάντοτε για την προσωρινή σύνταξη ο ασφαλισμένος που την αιτείται υπογράφει και δηλώνει ότι σε περίπτωση διαφορετικής κατανομής, διαφορετικού υπολογισμού, θα πρέπει να επιστρέψει τα ποσά που πήρε ως διαφορά. Αυτό γινόταν πάντα. Αυτό συνεχίζει να γίνεται και τώρα. Ο νόμος το ορίζει δηλαδή ότι για να λάβει κάποιος προσωρινή σύνταξη θα πρέπει να δηλώσει ότι θα επιστρέψει τώρα, τα ποσά σε περίπτωση που υπάρξει διαφορετικός υπολογισμός. Πείτε μου κάτι. Αυτή τη στιγμή οι περίφημοι υπαλλήλοι εσοδίτες υπάρχουν στο ΙΚΑ? Δηλαδή βγαίνει το ΙΚΑ έξω και ψάχνει? Βεβαίως, συνεχίζει τους ελέγχους. Το ΙΚΑ και η ΙΠΕΑ και τα τμήματα εσόδων συνεχίζουν τους ελέγχους. Ναι. Βέβαια, να πω το εξής, ότι έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό για την κατάρτιση ειδικών κλιμακίων που θα εκτελούν ελέγχους εκτός της περιοχής τους. Αναμένουμε μια έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών των οδηπορικών και των εξόδων για αυτά τα κλιμάκια, οπότε θα είμαστε σε θέση στο μέλλον να κάνουμε ακόμα περισσότερους ελέγχους. Ξέρετε γιατί? Εγώ θυμάμαι παλιά το καλοκαίρι, ας πούμε, οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εσόδητες πηγαίνανε στα νησιά τα τουριστικά και κάνανε έλεγχο στις επιχειρήσεις. Ο άλλος, άμα δεν φοβάται ότι θα του έρθει ένας έλεγχος, δεν ασφαλίζει κανένα. Παρά μόνο φοβάται μην τυχόν και τον καρφώσει, ας πούμε, ο υπάλληλός του. Ναι. Αλλά αν δεν έχει το φόβο αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να. Πλέον υπάρχει υπηρεσία της ΕΙΠΕΑ που εκτελεί ελέγχους σε όλη την Ελλάδα και επιδιώκουμε και επιθυμούμε την στελέχωσή της με προσωπικό ώστε να έχει τη δυνατότητα την επιχειρησιακή. Αφού δεν τους πληρώνεται ούτε οδηπορικά, τι ελέγχους? Αφού ούτε οδηπορικά δεν τους πληρώνεται, τι ελέγχους θα κάνουν? Σύντομα θα είναι σε διαδικασία, είναι στο δρόμο αυτή η διαδικασία και πιστεύουμε σύντομα θα υλοποιηθεί ώστε να τακτοποιηθεί και το θέμα. Πάντως μέχρι να τακτοποιηθεί γίνονται έλεγχοι ή δεν γίνονται? Μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα των οδηπορικών γίνονται, ρε παιδί μου, αλλά όμως γίνονται μέσα στην περιοχή σου. Ναι, δεν θέλει, αν είσαι στην Αθήνα, μέσα στην περιοχή δεν θες οδηπορικά. Σωστό. Αλλά το να το στείλεις στα Χανιά που έχει αυτό, έχει θέμα. Δεν μπορεί να το στείλει αυτή τη στιγμή. Πάντως να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι. Συνεχίζονται οι έλεγχοι, δεν έχουν σταματήσει και να διευκρινίσουμε εδώ ότι το θέμα της φοροδιαφυγής είναι πολύ σημαντικό γιατί σχετίζεται άμεσα με την βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι κυρίως θέμα περικοπών αλλά κυρίως θέμα εσόδων. Θα πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα μέσω της εργασίας σταθερής και πλήρους απασχόλησης αλλά και μέσω της πάταξης φοροδιαφυγής. Υπολογίζεται ότι τα έξοδα, η απώλεια των εσόδων από την εισφοροδιαφυγή είναι γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αυξήσουμε την εισπραξιμότητα και την βιωσιμότητα των ταμείων. Χάνονται δηλαδή από την εισφοροδιαφυγή περίπου 5,5 δις το χρόνο. Τεράστιο. Η εισφοροδιαφυγή, μη δηλωμένη εργασία. Θεωρητικά θα μπορούσε να έχει λυθεί το ασφαλιστικό αν μπορούσαν να εισπραχθούν όλα αυτά τα χρήματα. Δεν μπορούν βέβαια, έτσι, πρακτικά δεν μπορούν να εισπραχθούν.
Αν μειωθεί σημαντικά η σφοροδιαφυγή, μειωθεί κατά πολλές προσωστίες μονάδες, τότε πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουμε πάρα πολύ την οικονομική εικόνα. Μου λέτε, αυτή τη στιγμή τώρα η κατάσταση με την ανεργία κτλ. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι είναι σε αυτά τα τρίωρα, τετράωρα διακεκομένη εργασία κτλ. Αυτή την τάση βρίσκουμε, κύριε Διοικητά. Δυστυχώς ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και εδώ να πούμε ότι η βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, πέρα από την πάταξη της σφοροδιαφυγής, σχετίζεται και με τη μείωση της ανεργίας, με την εκπόνηση και υλοποίηση ενός σχεδίου, αναπτυξιακού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, που θα μειώνει την ανεργία, θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης και θα αυξάνει τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μου λέτε κάτι, διότι για να το καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή πάμε σε μια, έχουμε μια πορεία προφανώς που για να πάρεις σύνταξη θα πρέπει να έχεις 40 χρόνια ασφάλισης. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Αν έχεις ελαστική μορφή, δεν τα συμπληρώνεις ποτέ. Δεν θα συμπληρώνεις τα 40 έτη, επομένως δεν θα πάρεις μόνο... να φύγεις στα 62. Ναι. Θα φύγεις υποχρεωτικά στα 67. Ναι. Έτσι, στα 67. Ή αλλιώς τα 62 με ναι, αλλά αυτός ο οποίος... Ό,τι έχει συμπληρώσει. Αυτός όμως ο οποίος έχει, ας πούμε, 20 χρόνια, 25 χρόνια ελαστική μορφή εργασία τετράωρα, έχει ελάχιστα ένσημα στην πραγματικότητα. Το αναλογικό κομμάτι θα είναι μηδαμινό, έτσι. Θα είναι σχετικά μικρό. Εδώ που τα λέμε. Το κομμάτι δεν θα μπορέσει ποτέ να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις των 40 ετών ασφάλισης ώστε να λάβει σύνταξη στα 62. Ο συγκεκριμένος θα πάει στα 67 και ό,τι του γη, ας πούμε. Να πάει στα 67 με 15 χρόνια, με 15 χρόνια κατελάχιστο ασφάλιση όπως είναι σήμερα. Προσανατολίζεστε τώρα με την αλλαγή που υπάρχει στα όρια ηλικίας πλέον και για όσους είχαν κατοχυρώσει μέχρι το 2012 να επεκτείνεται τις εξαγορές των πλασματικών χρόνων σε όλες τις περιπτώσεις εκείνες που στοχεύουν στα 62 με 40 έτη. Ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης ωφελεί τους ασφαλισμένους ώστε να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πιο νωρίς. Βέβαια, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, ξαναλέω. Αυτά υλοποιούνται, εκπονούνται και υλοποιούνται μέσω της νομοθετικής οδού, μέσω της πρότασης από τον αρμόδιο υπουργό. Εμείς υλοποιούμε. Πάντως, να σας πω την προσωπική μου γνώμη ότι πράγματι η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικής ασφάλισης ωφελεί τους ασφαλισμένους για να λάβουν πιο σύντομα τη σύνταξη. Και ωφελεί και το ταμείο, γιατί θα κερδίσει κάποια έσοδα με βάση την καταβολή αυτών των πλασματικών για ετών. Για την εξαγορά, τα χρήματα ακριβώς που είναι για την εξαγορά. Ναι. Πείτε μου κάτι, κύριε Διοικητά. Αυξάνει την εισπραξιμότητα, ναι. Να σας πω. Τώρα που λένε ότι θα γίνουν όλα τα κύρια ταμεία ένα, θα τους πάρετε όλους εσείς δηλαδή. Δεν έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο ακόμα. Τώρα αυτό που είναι στη διαβούλευση, σκοπείται. Ναι. Σκοπείται η ενοποίηση. Φαίνεται ότι ο κορμός θα είναι το ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ταμεία θα συγχωνευτούν ή τέλος πάντων θα υπάρξει ένας ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης για μισθωτούς αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες. Θα δούμε πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί το σχέδιο. Και αυτούς που δουλεύουν, ας πούμε, στον ΟΑΕ. Αν γίνει ένα το ΙΚΑ με τον ΟΑΕ, θα τους πάρετε εσείς όλους τους εργαζόμενους, έτσι. Και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων. Ένας χαμός θα γίνει. Πώς θα τα οργανώσετε εκεί πέρα, ένας χαμός θα είναι. Κοιτάξτε, υποθέτω ότι έχετε ανάγκη τους εργαζόμενους από δύσκολες στιγμές. Ναι. Είναι δύσκολη η περίοδος. Πιστεύουμε ότι, όπως είπαμε, εργατικότητα και συνέπεια και προσήλωση θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια για να καταφέρουμε να επιδιώξουμε τη βιωσιμότητα στο μέλλον του συστήματος. Ναι. Η υλοποίηση, λοιπόν, είναι ένα μέρος του σχεδίου αυτού. Οι εργαζόμενοι στα άλλα ταμεία θα συνεχίσουν να έχουν δουλειά ή θα απολυθούν? Βεβαίως θα ενσωματωθούν στις δομές του νέου ασφαλιστικού φορέα. Δεν θα απολυθεί κανείς. Μα τους έχουν ανάγκη. Η καταγραφή των ενσήμων, είναι ένα μεγάλο θέμα και μέσα από αυτό περνάει και το πόσο σύντομα θα δοθεί η σύνταξη. Η καταγραφή των ενσήμων προχωράει, είχε ολοκληρωθεί στο ΙΚΑ. Η πρώτη του 90, μετά το πρώτο 2000. Μα υποτίθεται ότι γίνεται τα τελευταία χρόνια με γιγαντία προσπάθεια να καταγραφούν όλοι οι ασφαλισμένοι μέχρι σήμερα. Προχωράει αυτό, έχει παγώσει. Έχουμε ξεκινήσει. Καλά, έχετε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Πότε θα τελειώσει αυτό το θέμα? Θα πρέπει και οι ασφαλισμένοι να συνεισφέρουν σε αυτό, απευθυνόμενοι στο κέντρο ανακεφαλαίωσης. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος δει ότι θα συνταξιοδοτηθεί σε μία πενταετία από σήμερα, καλό είναι να προσφύγει στο κέντρο ανακεφαλαίωσης όπου κάνει την ανακεφαλαιοποίηση των ενσήμων του ΙΚΑ και κάνει τη συγκεκριμένη αποτύπωση ηλεκτρονικά, έτσι ώστε και το ΙΚΑ να έχει τη δυνατότητα να έχει τα στοιχεία νωρίς για να μπορεί να σου αποδώσει και τη σύνταξη νωρίς.
Σας ενημερώνω ότι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και σε αυτό το κομμάτι, πέρα από το κομμάτι των εσόδων που είναι πολύ σημαντικό. Για μας επίσης σημαντικό είναι η ταχύτητα της απονομής της συντάξεως. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία τόσο σε πληροφοριακή ανασυγκρότηση, όσο και σε προσωπικό, ώστε να μπορέσουμε σύντομα να σας ανακοινώσουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία και να ανακοινώσουμε και στους πολίτες να προσκομίσουν τα ένσημά τους που έχουν πριν το 2001 τα επικολούμενα, όπως είπαμε, καρτέλες, και να ανακεφαλοποιηθεί η συνολική τους εικόνα και σύντομα να χορηγεί τη σύνταξή τους όταν είναι όριμη για το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Υποτίθεται ότι το σχέδιο είναι με ένα πάτημα ενός κουμπιού κάποια στιγμή όταν θα ολοκληρωθεί η μηχανοργάνωση. Τουλάχιστον να τους δώσει δυνατότητα να πάνε 2-3 χρόνια νωρίτερα, έτσι, να ξέρουν να έχουν γράψει, ούτως ώστε να μην τη μέρα που κάνουν αίτηση. Κύριε Διοικητά, ένα πολύ σοβαρό πράγμα είναι το εξής και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Εάν το ΙΚΑ, ο ΑΕ, ο ΟΓΑ γίνουν ένα ταμείο, εντάξει, θα ενσωματωθούν τα διοικητικά συμβούλια, η διοίκηση, τα κτίρια, οι υπάλληλοι. Θα γίνει συγχώνευση και ομογενοποίηση και των παροχών. Και σε ποια βάση? Στην ανώτερη ή στην κατώτερη? Δηλαδή εκεί που το ΙΚΑ δίνει καλύτερες παροχές από ό,τι δίνει ο ΟΓΑ, στο ΟΓΑ θα πάμε ή στο ΙΚΑ θα έρθουν οι αγρότες? Από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς και εσείς, σκοπείται μια ενιαιοποίηση των εισφορών και των παροχών για όλους τους ασφαλισμένους του ενιαίου ταμείου. Ναι. Αυτό θα σταματήσει τις ανισότητες και θα γνωρίζει ο πολίτης με απλούς κανόνες ποιες εισφορές θα πληρώνει και ποιες παροχές θα λαμβάνει. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα είναι, πώς το σκέφτεται η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός αυτά. Σύντομα όμως θα έχουμε. Ξέρετε γιατί σας λέω. Διότι το ΙΚΑ, ας πούμε, μπορεί να έχει. Για να δούμε πώς θα ρυθμίζονται τα ζητήματα αυτά. Το ΙΚΑ, ας πούμε, μπορεί να έχει οδοντιατρική κάλυψη. Ο ΟΓΑ να μην έχει. Αν έρθουν και του ΟΓΑ στο ΙΚΑ και γίνουν ένα, θα αποκτήσουν και οι αγρότες οδοντιατρική κάλυψη ή θα τη χάσουν και οι κατζής διότι ο ΟΓΑ δεν είχε? Αυτό είναι το θέμα. Αν ενιοποιηθούν οι παροχές προς τα κάτω, θα είναι κακό για όλους. Αν πάνε προς τα πάνω θα είναι μεγάλο το κόστος. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα γίνει προς τα χείρο η μείωση των παροχών. Mm. Δεν θα υπάρξει μείωση παροχών. Πιστεύω ότι αυτοί που δεν έχουν κάλυψη θα μπορέσουν να έχουν στο μέλλον κάλυψη. Άρα η ενιοποίηση κανόνων παροχών και εισφορών θα είναι επί τα βελτίο και όχι επί τα χείρο. Με τη ρύθμιση τι γίνεται, κύριε Διοικητά? 133.000 μπήκαν συνολικά στα ασφαλιστικά ταμεία και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΚΕΑΟ, 86.000 συνεχίζουν κανονικά, αλλά 30.000 την έχασαν τη ρύθμιση. Πιστεύετε ότι αυτό θα αυξηθεί, γιατί είναι σε βάρος και αυτών που τη χάνουν τη ρύθμιση και των ασφαλιστικών ταμείων? Η ρύθμιση των 100 δόσεων ήταν πολύ ευεργετική και για τους οφειλέτες αλλά και για το ΙΚΑ, το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Μα πολλοί θα βγουν έξω τώρα, λέει. Θα σας πω, πράγματι 133.000 περίπου οφειλέτες υπήκτησαν στη ρύθμιση του 43-21. Yeah. Ρυθμίστηκαν 3,6 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν εισπραχθεί για το ΙΚΑ μόνο πάνω από 150 εκατομμύρια μέχρι σήμερα ευρώ. Yeah. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια ευεργετική διάταξη. Ωφελήθηκε η πραγματική οικονομία, γιατί οι οφειλέτες έλαβαν ασφαλιστική ενημερότητα, συνέχισαν τη δραστηριότητά τους, συνέχισαν να απασχολούν το προσωπικό και το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης συνέχισε να εισπράττει τις εισφορές του. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν και στο μέλλον να τα καταφέρουν σε αυτό το κομμάτι. Πώς έχουν βγει? Να πω ότι 30.000 έχουν βγει. Έχουν απενταχθεί περίπου 30.000 οφειλέτες μέχρι σήμερα. Που σημαίνει δεν πληρώσανε δύο δόσεις, έτσι. Λόγω... Αυτό δεν σημαίνει. Και λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αλλά και... η αποχώρησή τους από τις 100 δόσεις